Κοτσούς, τι μου κάνετε, πώς είσαστε? Καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο, σε ένα νέο επεισόδιο σειράς Dusty Raging Fist. Το προηγούμενο επεισόδιο εμείς κάναμε ένα ωραίο intro στο παιχνίδι. Μάθαμε εδώ πέρα, χειριζόμαστε λίγο τα κουμπιά εδώ πέρα. Μάθαμε λίγο τις τακτικές εδώ πέρα του κυρίου. Βρήκαμε το έλεγχο του πάγου και αντιμετωπίσαμε ένα boss fight. Και συνεχίζει την περιπέτειά μας. Και βρήκαμε και ένα ωραίο πάνθυρα, ο οποίος είναι ο ελεύθερος σκοπευτής μας. Για κάτσε λίγο. Εντάξει, θα κρατήσω τον πάγο. Πάνω θυράς. Πάει αυτός. Ο πάντας πάντως ήταν πάρα πολύ χρήσιμος. Αν δεν είχα αυτό δεν θα μπορούσα να καταφέρω να νικήσω το boss fight. Πάνω θυράς. Πάντα βοηθάει πάρα πολύ όταν είναι σε φάση άμυνας και προστατεύει. Τώρα έχω πια σπίδα. Προχωράμε εμείς. Τι είναι αυτό? Damn. Looks like the path ahead is blocked. We'll have to find another way around. Είσαι σίγουρος? Εσύ ποιος είσαι? Yes again, long ears. Ο Leo. Who? Yos. Leo? Yos. Duh. Who? Yos. Oh my god. The Leo? The world's foremost expert in long-range demolition. Ah, demolition man. Will you sign my rifle, sir? Of course. Always good to meet a fellow ballistics enthusiast. Nice, sir. We'll have to catch up about the jungle tour later, Leo. The short version. I went, I saw, I made lots of craters. Now step away from that rock, people, because it has a date with destiny. Elena. Φίλε, με φτιάξες. Τώρα θα έχω και τον Λίο, θα έχω και τον Πάνθυρα. Μια χαρά. Και Λίο και Πάνθυρα. Μόουρ. Πάθυρα. Κι αυτός. Λίο. Όπου τον έστειλα, ε. Μπράβο ρε Λίο. Τελικά αποκτούμε συμμάχους τώρα σιγά σιγά. Πόσο προχωράμε το παιχνίδι. Αντιδράθηκε. Πάθυρα. Ρε κάκι. Ωράμε. Πάμε ρε Λίο. Και βρίσκει άλλη εχθρή. Πάθυρας. Αυτό το έλεγε με το πάγκο. Dead game. Δεν πάμε να βοηθήσουμε τώρα οι συμμάχοι μας. Είμαστε μόνοι μας. Ανέβα. Πάμε πάνω. Έχει εδώ. Έχω τρία. Αυξήθηκε η μπάρα της ζωής, ε. Να την αυξήθηκε, μια χαρά. Να έχω πιο πολύ life. Πιο πολύ ζωή. Save game. Ήταν η σύμμαχη πίσω. Πάμε ρε Πάθυρα. Κι άλλος, Πάθυρα.
Πάμε ρε λίγο. Μακράκι, μακριά του. Ένα τρένο βλέπω εδώ πέρα. Πάμε ρε, πώς το κανόνι. Να δω. Πάει για αυτός. Άδειας. Αμπρελίο, δώσε. Σε κάψε. Πάει κι αυτός. Πάρθυρας. Μπράβο ρε Πάρθυρα. Προχωράμε. Έλα ρε, πάμε λίγο. Ωραίος. Πάρθυρας, πάρθυρας. Κάτω σε την επόμενη τέτοια. Πάτυρα.
ανεβάσαμε ένα level. Boss fight! Boss fight! Raiden! Πήγαμε! Λέω! Λέω! Πάμε Λέω! Που την έστειλε τη βόμβα! Φωνάει αυτό! Κάτι έκανα αυτή τώρα. Ρεθισμός. Λέω. Μάθηρα. Μοβίλα της φότωρα. Λέω. Κάτσε κι άλλους κι άλλους. Πάτσε κάτσε. Τι είναι αυτό. Έγινε γίγαντας. Λέω. Γι' αυτό λέγεται. Τελικό χτυπάς το δώσω εγώ μην έρχεται. Τέλος. Who was that? Δεν ξέρω. That was Raiden. Raiden. He guards the Raiju Raiden. Shrine. Raiju? Yes, it's up ahead. Let's move on. Μόνο του πάει, μόνο του. Τι είναι αυτό? Κι άλλο element. Το element του κεραυνού. Raiju. Wow, I'm all charged up. Naturally, Raiju's source of power is lightning after all. What now, Kitsune? We should seek the Great Knight of the Iron City. If the Dark Moon is about to rise, he may know the best course of action. Let's go. Another routine day until Sir William Ross saw a thin, dark, reddish arc inching out from behind the moon. For centuries, his ancestors watched the stars, as tasked by the Council of Iron City. Ah, those glorious days when the Knights of Iron City were revered as the guardians of the land. Such immense knowledge of the stars and universe carried with it an incredible amount of responsibility. They were called upon whenever evil arose, but peace in recent times had rendered William's vigil unnecessary. His ancestors' legacy had been forgotten and soon faded from the memory of men. But still, the Knights of Iron City trained day and night in preparation for dark times, only to have been training for nothing. And so, when the Ark of the Dark Moon appeared once again, Sir William Ross saw hope
But most of all, he saw glory. And so, he ran to the armory and pulled out a large wooden case. The lid swung open to reveal a weapon not seen for 500 years. Μάλιστα, για κοιτάξτε, ολόκληρη ιστορία. Και πέρα πάνω από εδώ και πέρα. Αυτό είναι εκεί πέρα, τον υπότι, ε. Μάλιστα. Πω, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος του επεισοδίου. Προχωρήσαμε, βρήκαμε ένα νέο σύμμαχο, τον Λέο, ο οποίος προσθέτει πάρα πολύ. Ρίχνει να καρδιευτές, είναι και πολύ σοβαρό, είναι καταστροφέας. Πολεμήσαμε ένα boss fight, Rider. Προκειμένου εμείς θα πάρουμε το element του κεραυνού εδώ πέρα. Με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε πιο δυνατοί. Εντάξει, λοιπόν, θα ξαναλέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας και καλή συνέχεια.